Και εμείς να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο από την Αυθεμπορική, Θοδωρή Λένε, να δούμε μαζί του θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, ξεκινώντας από έναν εξωσκελετό με τον οποίο περπάτησε ξανά παραπληγικός αθλητής στο Παρίσι. Οι εικόνες φυσικά έχουν γίνει viral και εμείς θέλουμε πολύ να μάθουμε πώς δημιουργήθηκε αυτή η νέα τεχνολογία. Συγγνώμη. Καλησπέρα. Ναι, πράγματι, περιμένοντας την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων αύριο, δηλαδή έχονται ξεκινήσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες από χθες, το ποδόσφαιρο ξεκίνησε. Αύριο είναι η τελετή έναρξης, που θα είναι και ιδιαίτερη γιατί θα γίνει για πρώτη φορά έξω από στάδιο, θα γίνει στο Σικουάνα. Βλέπουμε τον Κέβιν Πιέτ, ίσως στην Ελλάδα δεν είναι πολύ γνωστός, αλλά στην Αγγλία ήταν ένας πολύ γνωστός τενίστας, έτσι αστέρας του τένις, αλλά ο οποίος πριν από 11 χρόνια είχε ένα ατύχημα το οποίο τον κατέστησε παραπληγικό και τον βλέπουμε να μεταφέρει έτσι χαρούμενο στην Ολυμπιακή φλόγα χάρη σε ένα εξωσκελετό που ονομάζεται Atalante από την εταιρεία Wondercraft, είναι γαλλική. Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί αυτή η τεχνολογία του εξωσκελετών. Ναι. Οι διατηρητές βλέπουν είναι έτσι, ένα ρομποτικά συστήματα. Τα φοράνε άνθρωποι που έχουν προβλήματα κινητικά, είτε πολύ μεγάλα, λιγότερο ας πούμε σοβαρά, αλλά και πολύ μεγάλα τελείως άνθρωποι που έχουν τελείως, είναι τελείως παράλυτοι. Και μπορούν να και αποκτούν μια κίνηση, μια αυτονομία. Βλέπετε, ο άνθρωπος περπατάει μόνος του, κινείται με τα ίδια πόδια. Και αυτή η τεχνολογία των εξωσκελετών αναπτύσσεται όλο και περισσότερο και με την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης, εννοώ των τελευταίων 2 ετών, τα νέα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, γιατί τεχνητή νοημοσύνη είχαμε πολλά χρόνια. Ναι. Η εξωσκελετή αυτή γίνεται ακόμα πιο εύθυστη και προηγμένη, δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ, γίνεται όλο και πιο ελαφρύ, δηλαδή ώστε να μπορεί κάποιος άνθρωπος να τους φοράει σχετικά εύκολα και είναι και, πολύ, και όλο και πιο, πώς το πω, λειτουργική, με την έννοια ότι μπορούν πέρα από το να κάνουν κάποια βήματα, έχουν εμφανιστεί εξωσκελετοί, μπορεί κάποιος να ανεβαίνει σκάλες, να κατεβαίνει σκάλες, που είναι ακόμα πιο, δίνει μεγαλύτερη αυτονομία, έτσι. Και έτσι είναι μια πολύ καλή λύση για ανθρώπους που έχουν τέτοιου είδους σοβαρά προβλήματα. Και σίγουρα θα κάνει τους ανθρώπους αυτούς να αισθάνονται και πολύ καλύτερα, Θοδωρή, παρά να είναι καθυλωμένοι σε ένα αμαξίδιο. Το βλέπετε στο πρόσωπο του ανθρώπου. Δηλαδή, θεωρώ ότι πιο πολύ είναι η χαρά του που κινείται παρά το ότι, ας πούμε, συμμετέχει στο γεγονός αυτό. Πολύ σωστά. Είπες νωρίτερα και κάτι άλλο. Είπες ότι συνεχώς αναβαθμίζονται και με βάση την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για να είναι και πιο εύχρηστη ο συγκεκριμένος, διαβάζουμε ότι είναι 60 κιλά. Αυτό τι σημαίνει, είναι αρκετά εύχριστος, μπορούμε να δούμε και με λιγότερα κιλά. Ναι, αυτό λέω, ότι η εξωσκελετή αυτή είναι από τη φύση τους έτσι βαριά αντικείμενα, μεγάλα αντικείμενα βαριά, οπότε είναι και δύσκολο κάποιος να μπορείς να τους χρησιμοποιήσει. Αλλά τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία, δηλαδή, δημιουργούνται μοντέλα που είναι όλοι ένα και πιο ελαφριά, έτσι, δηλαδή ευκολοφόρετα να το πω έτσι, οπότε μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν και άνθρωποι που δεν είναι, δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ένας νέος άνθρωπος, αθλητής, του είναι πιο εύκολο να το αντιμετωπίσει, αλλά άλλοι άνθρωποι, ας πούμε μια γυναίκα που είναι, ας πούμε, έτσι μικροκαμωμένη, ένας άντρας μικροκαμωμένος και πολλά χρόνια, ας το πούμε έτσι, και καθυλωμένος σε ένα καροτσάκι που δεν έχει έτσι κάνει κάποια σωματική άσκηση, δεν έχει αθληθεί, δεν έχει γυμναστεί, θα είναι δύσκολο. Εντάξει, θα θέλει σίγουρα και μια προπόνηση και μια εξάσκηση, σίγουρα. Μια εξάσκηση με αυτό το πράγμα, αλλά σίγουρα αυτό είναι το θέμα, ώστε αυτό να είναι πιο ελαφρύ με βάρος και εύχριστη, στο να μπορεί να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και ταυτόχρονα αυτό που και είπα, να κάνουν όλο και περισσότερες, να επιτρέπουν να κάνουν όλο και περισσότερες κινήσεις. Να τους δίνουν ως δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία.